Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κοινότητα Αετού Τριφυλίας, όπου οι κάτοικοι εχθές έμειναν για αρκετές ώρες χωρίς νερό εξαιτίας διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στο Αντλιοστάσιο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Αντώνης Αλεβίζος. Κύριε Αλεβίζε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πείτε μας, τι ακριβώς έγινε εχθές? Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτή η διακοπή ήταν απαράδεκτη. Λοιπόν, σταμάτησε η ίδρυυση στις 9 το πρωί, ναι, άνευ προειδοποιήσεως, με καμία ειδοποίηση, χωρίς να ξέρουμε κάτι. Λοιπόν, και πηγαίνοντας στο υδραγωγείο είδα ένα χαρτί επάνω στο ρολόι, το οποίο έλεγε είναι διακοπή του ρεύματος λόγω χρέους. Αμέσως επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, του είπα τα καθέκαστα πώς είναι και λοιπά, και μου λέει περίμενε να το δω, να το λύσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, εν τω μεταξύ επικοινώνησα με την ΔΔΕ, από εκεί μου είπαν ότι δεν ξέρουμε κάτι εμείς. Της λέω έχετε βάλει κάποιο χαρτί και είστε απαράδεκτοι, λέω, που διακόπτεται το ρεύμα σε ένα ολόκληρο χωριό, λέω, χωρίς καμία προειδοποίηση. Τώρα, ποιος φταίει για την προειδοποίηση αυτή, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι από το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο έχει ιδρύσει μια εταιρεία, τη ΔΕΙΑ, η οποία είναι ίδρυυσης και αποχέτευσης, και αυτή, από ό,τι ξέρω, ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει τη ΔΕΗ, την οποία δεν την πληρώσαν. Τώρα, λόγω έλλειψης χρημάτων, δεν μπορώ να το ξέρω. Κύριε Αλεβίζο, για τι χρέος μιλάμε προς τη ΔΕΗ? Μιλάμε για 9.000 περίπου, 8.700, κάτι τέτοιο. Που σημαίνει ότι είναι αρκετοί μήνες απλήρωτη η ΔΕΗ. Ακριβώς, ακριβώς, αρκετοί μήνες. Τώρα, δεν θέλω να κατηγορήσω για κάποιον. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι χρονίζοντα κιόλα. Βέβαια δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά σημαίνει για πρώτη φορά. Αλλά πιστεύω ότι οι εκάστοτε εκεί πέρα έχουν αφήσει προβλήματα στους δήμους, οι εκάστοτε δήμαρχοι, και σιγά σιγά παρουσιάζονται και στα χωριά. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος μας είναι πάρα πολύ μεγάλος, μεγαλύτερος μπορώ να πω, στη Μεσσηνία, σε έκταση τουλάχιστον. Είναι πολλά τα χωριά και υπάρχει ένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν τρεις πόλεις στις οποίες ο κάθε δήμαρχος κοιτάει να εξυπηρετήσει τις πόλεις αυτές και τα χωριά μένουν ανυπεράσπιστα. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, των τοπικών κοινοτήτων, εργάζονται χωρίς μια αμοιβή σπουδαία. Λοιπόν, δεν έχουν χρήματα, παρόλο ότι το προβλέπει ο νόμος των κοινοτήτων, ότι είναι υποχρεωμένοι να δίνουν 1.000 ευρώ, γράφει μέσα στον κάθε πρόεδρο, για μικροεργασίες, για μικροδουλειές, για τα πάντα, τα οποία δεν τα έχουμε λάβει ποτέ. Άλιστα. Αυτά έχω να πω τώρα. Μάλιστα, κύριε Αλεβίζο, παρόλα αυτά μπορεί να έχουν προβλήματα οι Δήμοι, δεν μπορεί όμως να κλείνει λόγω μη πληρωμής του λογαριασμού της ΔΕΗ το νερό. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Μπορούσε να γίνει κάποιος διακανονισμός για να μην κλείσει το ηλεκτρικό ρεύμα και να σταματήσει έτσι η υδροδότηση των κατοίκων. Ακριβώς. Αυτό είπα και στη ΔΕΗ και λέω, να πούμε, είστε απαράδεκτοι. Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ξέρετε ότι κόβετε το νερό στο υδραγωγείο και αφήνετε τον κόσμο χωρίς νερό, απροειδοποίητα. Αυτό τους είπα και μου λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς είδαμε, λέει, ότι χρωστάνε και κόψαμε το νερό, το ρεύμα. Το ρεύμα. Τώρα τι γίνεται, κύριε Αλεβίζο, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα? Αποκαταστάθηκε μετά από 8 ώρες περίπου. Αφού πλήρωσε ο Δήμος πρώτα? Αφού πλήρωσε, από ό,τι έμαθα, αφού πλήρωσε ο Δήμος. Μάλιστα. Όπως και να έχει, είναι ένα θέμα σοβαρό, γιατί υπάρχει έτσι μια επιμελής αντιμετώπιση του θέματος. Έπρεπε να είχε γίνει διακανονισμός και από τους αρμόδιους του Δήμου, προκειμένου να μην φτάσει η ΔΕΗ σε αυτή τη διακοπή και να μην έχετε κι εσείς αυτό το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα το παρακολουθείτε όμως το ζήτημα, θα το παρακολουθήσετε? Και βέβαια το παρακολουθώ και ενήργησα
αυτομάτως, ας πούμε, για αυτή την υπόθεση και σε όλες τις υπηρεσίες όπου μπορούσα να επέμπω και αποκαταστάθηκε και πληρώθηκε το νερό. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω και το εξής, ας πούμε, ότι η εταιρεία που έχει ιδρύσει ο Δήμος, όχι ο σημερινός και ο προηγούμενος, η προηγούμενη αρχή, είναι, είπαμε, είναι για την ίδρυυση αποχέτευση και πρόεδρος του Συμβουλίου είναι κάποιος κύριος Αυριλιώτης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος και προεδρεύει στην εταιρεία αυτή. Άρα κανονικά έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος αυτός τι γίνεται και έπρεπε να μας ενημερώσει. Δυστυχώς δεν ενημερωθήκαμε. Και η διακοπή ήταν, σας είπα, γύρω στις 8 ώρες. Ναι. Και άλλες φορές μπορεί να γίνει διακοπή λόγω βλάβης, δεν αμφιβάλλω, και είναι μέσα στις περιπτώσεις που μπορούν να συμβούν στο νερό κάποια βλάβη. Αλλά έχουμε ειδοποίηση, ειδοποιούμε τους κατοίκους, μαζεύουν νερό για τα ζώα τους, για το σπίτι τους κλπ. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έπρεπε να έχει πληρωθεί. Και ξέρετε βέβαια ότι δεν βλέπουν κάποιον μπροστά τους, βλέπουν τον πρόεδρο της κοινότητας. Καταλαβαίνετε τι έγινε και τι άκουσα και τι δεν άκουσα. Το καταλαβαίνουμε. Τι να πει κανείς, το 2022 να γίνονται αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα ελπίσουμε να μην αντιμετωπίσετε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Εγώ το εύχομαι και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.